Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του Λίρε Web TV, το κανάλι σας. Σήμερα στην εκπομπή μας θα συζητήσουμε για τις παιδικές χαρές, για τα πάρκα, για το πώς πρέπει να είναι και δεν είναι, για την κατάσταση που επικρατεί σε όλη την επικράτεια. Αναμφίβολα, οι παιδικές χαρές κάθε γειτονιάς και συνοικίας συνδέονται αποκλειστικά με την ευχάριστη απόδραση κάθε παιδιού από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Οι ώρες χαλάρωσης και διασκέδασης που προσφέρουν δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Σκοπός λοιπόν είναι η ψυχαγωγία των παιδιών αλλά και η απασχόλησή τους. Την συζήτηση αυτή θα την κάνουμε με τον καλεσμένο μας κύριο Θήμιο Καραχρήστο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό της Σάρτας. Κύριε Καραχρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βοδησιάνου. Καλησπέρα σε όλους τους θεατές μας. Κύριε Καραχρήστο, όλοι έχουμε παιδιά, άλλοι έχουν εγγόνια, δυσέγγωνα και με αφορμή λοιπόν την ενασχόληση και τη διασκέδαση του παιδιού και με επίκεντρο τις παιδικές χαρές, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτηση γενικά πώς είναι η κατάσταση των παιδικών χαρών, ποια είναι η έννοιά τους και ποια η φιλοσοφία. Κύριε Βοδησιάνου, όπως πάντα, ας ξεκινήσουμε με τις έννοιες. Ας ξεκινήσουμε τις λέξεις και να δούμε αν αποκρίνονται στις έννοιες κάθε φορά που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο λέξεις, οι οποίες η μία είναι η παιδική και το άλλο είναι η χαρά. Αυτά τα δύο μαζί, συμβατικά όλα αυτά τα χρόνια, όταν εννοούμε παιδική χαρά, ενώ είναι δύο έννοιες διαφορετικές, εμείς τις κάναμε μία τρίτη έννοια και εννοούμε ένα χώρο. Τώρα, βέβαια, έτσι, έστω συμβατικά, μπορούμε, ας πούμε, να λέμε ότι συνοηθήκαμε. Άρα, λοιπόν, πάμε στη μία πρώτα έννοια, να τα δούμε τα πράγματα ένα-ένα. Μιλάμε για παιδική. Παιδική τι σημαίνει? Για παιδί. Και στο μυαλό μας έρχεται ένα παιδί, ένα νήπιο δηλαδή, μέχρι την πέμπτη έκτη δημοτικού. Από τον νήπιο μέχρι το δημοτικό. Αυτά συνήθως όταν στο μυαλό μας έρχεται η παιδική χαρά, συνήθως αναφερόμαστε σε αυτή την ηλικία. Άρα έχουμε λοιπόν ένα το παιδικό, του παιδιού δηλαδή για ένα μικρό παιδί, και το άλλο είναι η χαρά. Ας δούμε τι είναι η χαρά τώρα. Η χαρά σίγουρα είναι ένα σύνολο συναισθημάτων που περιλαμβάνουν την ευεξία, περιλαμβάνουν τη γαλήνη, τον ενθουσιασμό, την εκδήλωση μιας ενεργητικότητας και πάνω απ' όλα το χαμόγελο ή τη φωνή του παιδιού. Αυτή τη φωνή, είτε από ενθουσιασμό, είτε από αυτοϊκανοποίηση, σε αυτό που κάνει, ότι κάτι πετυχαίνει κλπ. Άρα λοιπόν έχουμε δύο έννοιες. Παιδική χαρά, η μία έχει να κάνει με το παιδί και η δεύτερη με τα συναισθήματα του παιδιού. Όταν λοιπόν θέλουμε να πάμε στην πραγματική έννοια της παιδικής χαράς, αυτά τα δύο που τα ανακαλύπτουμε σε ένα χώρο, σε έναν τόπο δηλαδή, σε έναν χώρο. Άρα παιδική χαρά είναι ένας παιδότοπος. Και κακώς το λέμε μέχρι τώρα, γιατί κύριε Βοντεσιάρα, έχουμε πει ότι σιγά σιγά, ναι, μεν διανύουμε αυτό τον καιρό μια μεταβατική περίοδο στην προσπάθειά μας, εμείς της Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά σιγά σιγά πρέπει τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους και να συνοιόμαστε πλέον με έννοιες. Έχουμε λοιπόν παιδική χαρά, έναν τόπο για παιδιά. Άρα είναι ένας παιδότοπος, μια παιδική χαρά, ένας παιδότοπος. Και σίγουρα στο παιδότοπο, τι άλλο, από φωνές ευχαρίστησης, από φωνές ενθουσιασμού, από χαμόγελα, από εκτόνωση της ενεργητικότητας των παιδιών, αυτά εκεί βλέπουμε και αυτά συγκροτούν την όλη διάσταση της παιδικής χαράς. Αυτά θα ήθελα σαν πρώτη επισήμανση στην έννοια της παιδικής χαράς. Μάλιστα. Πολύ όμορφα τοποθετηθήκατε, κύριε Καραχρήστο, και κράτησα αυτό που είπατε, ότι η παιδική χαρά είναι ένα σύνολο συναισθημάτων. Αλλά όμως είναι πολλά τα άλλα και αυτά ήρθαμε να συζητήσουμε σήμερα και να καυτηριάσουμε. Σπασμένα και σχουριασμένα παιχνίδια, όχι σωστά δάπεδα, σάπια ξύλα σε παιχνίδια,
γκρεμισμένοι φράχτες, σκουπιδαριό, μηδέν φωτισμός, τουαλέτες ανύπρακτες, μία βρύση ανύπρακτη και θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Ο Έλληνας φορολογούμενος και εγώ και εσείς πληρώνουμε φόρους για να έχουμε αυτές τις παιδικές χαρές, όπως είπατε και εσείς, το σύνολο των συναισθημάτων, σε μία σωστή στην ακρίβεια. Να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μας χτυπήσουν. Δυστυχώς όμως και εγώ προσωπικά έχω γίνει μάρτυρας ατυχημάτων σε μικρά παιδάκια. Εσείς τι λέτε? Κύριε Βοντεσιάνο, όλα αυτά που, στα οποία αναφερθήκατε τώρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πού ανήκουνε, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτούς τους χώρους, τους παιδότοπους που ονομάζουμε παιδικές χαρές, σε εισαγωγικά παιδικές χαρές. Παιδότοποι είναι και έτσι πρέπει να το λέμε, παιδότοπο. Λοιπόν, αυτά πού ανήκουνε? Σε κάθε δήμο. Άρα υπεύθυνος για αυτά όλα που μου είπατε τώρα, δηλαδή για το σύνολο αυτών των παιδοτόπων, εκτός και αν είναι ιδιωτικά. Υπάρχει αυτή, θα το δούμε αργότερα αυτό. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τους παιδότοπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα δήμο. Άρα υπεύθυνος εκεί είναι ο δήμος. Και τι σημαίνει δήμος, κύριε Ποντετσιάνο, είχαμε πει? Σημαίνει δημόσια διοίκηση. Άρα όλα αυτά που είπατε είναι θέματα δημόσιας διοίκησης. Λοιπόν, και αυτά που είπατε για σχολιασμένα και επικίνδυνα, όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας που στη δημόσια διοίκηση έχουμε πει στον ορισμό της, ας ανατρέξουν ίσως μπήκε στο link της εκπομπής για μια ακόμη φορά, υπάρχει εκεί ένας πολύ περιεκτικός από εμάς, προσωπικά το έχω γράψει, τι σημαίνει δημόσια διοίκηση, πολύ περιεκτικός. Εκεί μέσα θα δείτε και την ασφάλεια. Άρα, που είναι πρώτη στη αρχή. Άρα λοιπόν αυτά είναι θέματα δημόσιας διοίκησης και από εκεί και πέρα είναι και θέματα ασφάλειας που είναι μέσα στη δημόσια διοίκηση και μέσα στις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο για τα παιδιά. Η ασφάλεια έχει να κάνει με οποιαδήποτε έκφανση δραστηριότητας των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι φροντίζουν. Το πρώτο πράγμα που φροντίζουν για αυτό είναι η ασφάλεια. Βέβαια, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να φροντίζουν για την ασφάλεια ακόμα, γιατί έχουν το ακατολόγιστο, δεν μπορούν να σκεφτούν. Αυτό όσον αφορά με αυτά που μου είπατε τώρα. Ναι. Είναι πάρα πολλά άλλα, κύριε Καραγλίτσο, τα οποία θέλω να κατηδιάσω, διότι και εγώ έχω μικρό παιδί, είναι 9 ετών τώρα, αλλά και προ 2 ετών που ήμασταν σε τακτική βάση εκεί πέρα, έβλεπα πάρα πολλά πράπελα, τα οποία μαζί με άλλους γονείς προσπαθούσαμε να βάλουμε, να ενώσουμε τις φωνές μας και να κάνουμε κάτι. Τελικά δεν κάναμε σχεδόν τίποτα. Έτσι. Κατ' εμέ, ένας φύλακας θα μπορούσε να υπάρχει στον χώρο αυτό, ο οποίος να έχει και γνώσεις πρώτων βοηθειών, έτσι ώστε να επιβλέπει και άτομα τα οποία πηγαίνουν μέσα, τα οποία δεν έχουν και καλούς σκοπούς. Εντάξει. Να δίνουν την πρώτη βοήθεια αν χρειαστεί σε κάποιο ατύχημα, να επιβλέπουν το χώρο. Κυρίες και κύριοι οι οποίοι με τα σκυλάκια τους τα φέρουν και δίπλα στο πάρκο το έχουν βρει τόπο αφόδευσης. Μα κύριε Καραχρήστο, παιδικές χαρές να μην υπάρχει μια τουαλέτα. Δεν τρεπόμαστε λίγο να πηγαίνουν πίσω από τα αυτοκίνητα να φωτεύουν κάτω από τα δέντρα και με αυτή τη ζέστη να μας πνίγουν τα κουνούπια και η βρώμα? Είναι ντροπή τους. Πρέπει να ντρέπεται η δήμαρχος εδώ πέρα στην Κέρκυρα, γιατί τα βλέπει αυτά. Κύριε Ποντεσιάνο, θα μου επιτρέψετε να τοποθετώ πάνω στα που λέτε σε μια άλλη διάσταση πολύ πιο ευρεία. Αυτά είναι τα συμπτώματα που μου αναφέρετε μιας κατάστασης. Η παιδική χαρά, κύριε Ποντεσιάνο, όπως το είπαμε, ο παιδότοπος και... Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής, να το δούμε λίγο πιο, σε πιο ευρεία κλίμακα αυτό όταν λέμε έναν παιδότοπο. Ένα παιδί, κύριε Ποντεσιάνο, έχει τρεις χώρους στους οποίους αναπτύσσεται. Ο ένας είναι ο χώρος του σπιτιού του, που διαμένει με τους γονείς του. Ο δεύτερος χώρος είναι ο χώρος του σχολείου. Και ο τρίτος χώρος είναι ο χώρος του παιδότοπου. Άρα έχουμε τρεις χώρους στο οποίο διαβιώνει ένα παιδί και μεγαλώνει.
σχολείο, σπίτι και παιδότοπος. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι, βάσει αυτού, ότι ο παιδότοπος είναι ένα μέρος του σχολικού χρόνου με το οποίο ένα παιδί μεγαλώνει. Είναι θέμα, δηλαδή, η παιδική χαρά θα έπρεπε να είναι μέσα στα σχολεία, κύριε Βοντοτσιάνου. Διότι, τι σημαίνει παιδική χαρά, είπαμε, παιδότοπος. Σημαίνει, πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει σχολείο. Μα το σχολείο, κύριε Βοντοτσιάνου, είχαμε κάνει, αν θυμάμαι, δεν ξέρω, στο Λυρία TV, πέρυσι κάποιες εκπομπές μαζί για το θέμα της παιδείας, νομίζω 4 εκπομπές, βέβαια δεν είναι αρκετές. Και εκεί αναλύσαμε την έννοια του σχολείου και πώς και τι σημαίνει σχολείο. Σχολείο είναι η σχόλη. Και αν θα δείτε στις περισσότερες γλώσσες του πλανήτη, είναι η ίδια λέξη. Σχόλη είναι. School, σχόλε, σχόλα, σχούλο. Σε όλες τις γλώσσες είναι το ίδιο. Η σχόλη είναι η ενασχόληση δηλαδή. Και δεν έχει την έννοια το ότι το παιδί κάθεται σε ένα θρανείο, σε μια απόσταση από ένα άλλο ή μπροστά πίσω από ένα άλλο, 20, 30, 50 παιδιά σε μια αίθουσα, κύριε Βοντοτσιάνου, και ένας δάσκαλος την ίδια ώρα είχαμε πει για όλα τα παιδιά, λες και όλα τα παιδιά είναι, ναι μεν, δεν είναι διαφορετικά μεταξύ τους, το κάθε παιδί έχει, είναι διαφορετικό με το άλλο, τα μαθαίνουν τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν, η παιδική χαρά είναι ένας τόπος που θα έπρεπε να είναι μέσα στο σχολείο και όλο το σχολείο να είναι ένας παιδότοπος. Τουλάχιστον σε αυτές τις ηλικίες, έτσι, μέχρι 9-10 ετών. Τα έχουμε πει αυτά στην εκπομπή για την παιδεία, κύριε Βοντοτσιάνου. Είναι η παιδική χαρά, να το πω έτσι, είναι μέρος της παιδείας του παιδιού. Είναι μέρος του σχολείου. Έτσι πρέπει να το δούμε. Γιατί εκεί, γιατί τώρα υποτίθεται ότι το παιδί μας κοινωνικοποιείται, να το πω έτσι, αυτή την έννοια που παίρνει πολύ, πολύ νερό, αυτή η έννοια, αν την αναλύσουμε σε κάποια άλλη στιγμή, τι σημαίνει κοινωνικοποίηση. Λοιπόν. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι, ότι το παιδί τον υπόλοιπο χρόνο που θα είναι στην παιδική χαρά, όπως και στο σχολείο, πρέπει λέμε να κοινωνικοποιηθεί. Όμως το σχολείο έχει δεσμεύσεις. Δεν είναι ελεύθερο το παιδί να κοινωνικοποιηθεί. Ενώ στην παιδική χαρά τι κάνει. Και θα πω και κάτι άλλο που δεν το λαμβάνω. Εκφράζεται διαφορετικά στην παιδική χαρά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το παιδί τι κάνει στην παιδική χαρά. Ανακαλύπτει τις δυνάμεις του. Βλέπει συμπεριφορές, κάνει φιλίες, βλέπει τη φιλονικία, μαλώνει, κάνει φίλους, έρχεται στο υποσυνείδητό του. Αρχίζουν σιγά σιγά οι αξίες του που είναι δομημένο το παιδί. Αρχίζει το παιδί να αναγνωρίζει τις αξίες του συγκρίνοντας με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, με τα άλλα παιδιά δηλαδή. Και έτσι κοινωνικοποιείται, αλλά πώς όμως, χωρίς να έχει έναν δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του, να το πω έτσι. Είναι περισσότερο ελεύθερο. Αυτός είναι ο κύριος λόγος της παιδικής χαράς που πρέπει το παιδί να είναι σε έναν παιδότοπο. Από εκεί και πέρα, έχουμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Βοντοτσιάνου, που δεν έχω ακούσει να το συζητάνε. Στην παιδική χαρά, η οποία μπορεί να είναι με χορτάρι κάτω, να είναι με πέτρες, να είναι με χαλίκια, να είναι. Εκεί το παιδί αρχίζει και γίνεται και προστατευτικό για τον εαυτό του, αλλά και κάτι άλλο. Έρχεται σε επαφή ελεύθερα πλέον και με τα μικρόβια και με τους μύκητες και με τους ιούς και με τις ιώσεις, με τα πάντα, και αρχίζει το οργανισμός του, καταγράφονται οι συχνότητες όλων αυτών και των μικροβίων και των βακύλων και των ιώσεων, των ιών δηλαδή, καταγράφονται στο θύμο αδένα του παιδιού του. Και όταν σε κάποια άλλη στιγμή μεγαλώνοντας έρθει ένα από αυτά τα μικρόβια και προσχοληθεί σε μια υποτιθέμενη ίωση που ακούμε ή κάποια μικροβιακή μόλυνση, τότε ο ίδιος οργανισμός θυμάται μέσω του θύμου αδένα και αναγνωρίζει και παράγεται ανάλογα αντισώματα. Άρα λοιπόν το παιδί χρειάζεται αυτόν τον χώρο. Είναι απαραίτητος ο παιδότοπος για ένα παιδί και για το χτίσιμο της ανοσίας του και για τις όλες τις άλλες δραστηριότητες με τα οποία επικοινωνεί με τα υπόλοιπα παιδιά κλπ. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στο άρθρο 21 του Συντάγματος, εκεί έστω σε μία παράγραφο, τι γράφει το Σύνταγμά μας, ότι η οικογένεια, που η οικογένεια χωρίς παιδί, εννοεί και το παιδί, δεν το συζητάμε, είναι το θεμέλιο του έθνους. Άρα, σε ένα παιδότοπο,
όλα αυτά τα παιδιά οι οποίοι είναι οι αυριανοί πολίτες που συγκροτούν το έθνος, εκεί λοιπόν αρχίζουν και ζυμώνονται και αναγνωρίζουν και ανακαλύπτουν τις ιδιότητές τους τα παιδιά. Ενώ στο σχολείο είναι πολύ πιο περιορισμένα και πλέον εκεί πηγαίνουν για μια επιπλέον γνώση και αν θέλετε και μια περισσότερη πειθαρχία να το πω, που δεν ξέρω ακόμα κατά πόσον και σε ποιο βαθμό πρέπει να υπάρχει αυτή η πειθαρχία όπως σήμερα είναι στα σχολεία. Μην μιλήσεις, βάλε τη μάσκα, δεν ξέρω, δηλαδή όσο πάμε πάμε και χειρότερα, αυτό εννοώ. Παλαιότερα, κύριε Βοντεσιάνου, υπήρχαν οι αλάνες, δεν υπήρχαν παιδικές χαρές. Υπήρχαν... Άρα η ανάγκη αυτή της κοινωνικοποίησης και της αναγνώρισης των ιδιοτήτων του, το παιδί, της είχε και τότε ανάγκη. Δεν έπρεπε ποτέ να τις έχει. Και αν δείτε, και παλαιότερα από ό,τι λένε, τα παιδιά ήταν περισσότερο ανθεκτικά. Βέβαια, εδώ θα ήθελα κύριε Βοντεσιά να πάμε και σε ένα άλλο σημείο. Γιατί είπατε γρήγορα ότι εσύ με τους υπόλοιπους γονείς που πηγαίναν τα παιδί σας κλπ. Εκεί λέγατε να κάνουν κάτι και δεν μπορούν, να μπορείτε να κάνετε κάτι, διαμαρτυρίες, αυτά όλα που λέτε. Στην παιδική χαρά, επειδή τα παιδιά είναι μικρά, σίγουρα κάποιος, αν όχι και οι δύο γονείς τους, τα είναι μαζί τους. Για τον κίνδυνο ατυχήματος, έτσι. Για τον κίνδυνο να φάνε κάτι τα μικρά παιδιά από κάτω, να πάρουν κάτι, κάπου να χτυπήσουν, κάπου να. Οτιδήποτε συμβεί, οι γονείς πρέπει να είναι εκεί. Είναι λοιπόν ένας χώρος, κύριε Βοντεσιάνο, και για τους μεγάλους να έρθουν σε επαφή, να συζητήσουν, δηλαδή σε μια παιδική χαρά. Συμφωνώ, ναι. Εκτός από τη συνέβρεση των παιδιών, πρέπει να δούμε και έναν χώρο διαλεκτικής των πολιτών, των γονέων. Εκεί λοιπόν είναι ένας χώρος διαλεκτικής, που η διαλεκτική τι είναι. Μα είναι η πρώτη αρχή μιας πολιτείας. Εκεί βρίσκονται οι γονείς, προσέχονται στα παιδιά τους και αρχίζουν μια διεκτική και διάφορα προβλήματα όπως κάνετε εσείς τώρα, όπως μου είπατε, όπως και εγώ. Λοιπόν, το ερώτημα ποιο είναι. Επειδή είναι θέμα Δήμου, άρα πολιτείας, γιατί ο Δήμος είναι πολιτεία, πάμε σε ένα άλλο σημείο που πάλι πάρα πολλοί γονείς. Άλλοι μεν το αντιλαμβάνονται, άλλοι όχι. Είπαμε ότι οι πολίτες, η πολιτεία μας, έχει σαν αρχή την ισότητα και την ισοπολιτεία. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι, γιατί το Σύνταγμα τι λέει. Λέει, δεν θυμάμαι σε ποιο άρθρο είναι τώρα, αν είναι στο ίδιο, να μην σας φάω το χρόνο να το βρω, ότι εγγυάται, και αυτομάτως ψηφίστηκε τώρα το 17, και είχαν άλλο λόγο που ψηφίσανε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για άλλο λόγο που ψηφίσανε, αυτό το ψηφίσανε και το 30, που θα καταργήσουν συντάξεις, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, ας πάμε εκεί. Όταν ένα παιδάκι, έχει όμως ένα παιδάκι την ίση πρόσβαση για να πάει σε μια παιδική χαρά. Ποια είναι αυτή η ίση πρόσβαση. Έχει να πάρει το μπουκάλι με το νερό. Ένα το κρατούμε. Αν το παπούτσι του εκεί στο παιχνίδι του καταστραφεί το παντελόνι του, έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να το αντικαταστήσουν. Ή θα παίζουν με το φόβο να μην λερωθούν ή να μην καταστρέψουν τα ενδύματά τους, διότι γνωρίζουν ή η μητέρα τους ή ο πατέρας από κοντά θα τα πιέσει τους ώστε να είναι προσεκτικά. Άρα και τι κάνει. Παρεμβαίνει ήδη από ανάγκη ο γονέας. Δεν ξέρω αν είναι ένας από τους 100 ή 50. Δεν έχει καμία σημασία. Ένας είναι για όλους στην πολιτεία και όλοι είναι για έναν. Αυτό το έχουμε πει. Λοιπόν, έχει λοιπόν ίση πρόσβαση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όπως είπατε, έχει για τους γονείς, κύριε Βουτατσιάνο, τις ανάλογες προϋποθέσεις ένας παιδότοπος που είναι, είπαμε, και σημείο διαλεκτικής, χώρος διαλεκτικής για τους πολίτες, τους γονείς, για να συζητήσουν και να αλλάξουν απόψεις και να συνδιαλλαγούν με τους άλλους πολίτες εν όψη της παρακολούθησης των παιδιών τους. Να και ένα σημείο ακόμα που πρέπει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Βοντεσιάνο, και αυτό το οποίο δεν το λαμβάνω υπόψη μας. Γιατί, αν δείτε σε πολλές παιδικές χαρές, επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη από τον Δήμο που είναι η δημόσια διοίκηση που είπαμε, και αυτό είναι το θέμα που πραγματευόμαστε, γιατί όλα στη δημόσια διοίκηση εκεί φορτώνονται όλα στην ουσία, καλός ή κακός, και εκεί θα φορτώσουμε και εκεί πρέπει, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, και η δημόσια διοίκηση που είναι η πολιτεία η ίδια. Αν λοιπόν βλέπετε καφετέριες δίπλα από τις παιδικές χαρές και ειδικά τις μεγάλες, έτσι, και υπάρχει ίση πρόσβαση όμως των γονέων να πάνε όλοι στην καφετέρια και να παρακολουθούν τα παιδιά τους που είναι από μέσα. Να ένα θέμα ακόμα που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι. Και δεν είναι, και είναι σημαντικότατο.
Να λοιπόν η διάκριση, η πολιτεία μας που δεν έχει ίση πρόσβαση. Την ισότητα και την ισοπολιτεία που λέμε. Κύριε Χαραχρήστο, πάρα πολύ όμορφα προσεγγίσατε το κοινωνικό θέμα της παιδικής χαράς, αλλά και τα ωφέλη τα οποία προσφέρει στο παιδί αλλά και στους γονείς. Εγώ όμως θα συνεχίσω να καυτηριάζω και να λέω κάποια πράγματα τα οποία σαν γονέας αλλά και σαν πολίτης εδώ του νησιού δεν μου αρέσουν. Δεν μπορεί, κύριε Χαραχρήστο, μέσα σε μια παιδική χαρά όπου είναι για μωρά παιδιά μέχρι και μια σχολική ηλικία 10-12 χρονών να έρχονται κάποια εξωσχολικά μετά ποδήλατα. Έχουμε βρει σύνδυγες εκεί πέρα κατά καιρούς μέσα εκεί. Δεν μπορεί έξω στο πάρκο, έξω από την παιδική χαρά, να είναι μια ασυδοσία, μια βρωμιά, μια καθαρσία. Δεν μπορεί παραδίπλα να είναι μια σειρά από κάδους οι οποίοι όταν τους ζημάνται τους αδειάζουν. Εντάξει, και το κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, πρόσβαση για παιδιά με ειδικές ανάγκες, γιατί και αυτά έχουν δικαίωμα στην παιδική χαρά, δεν έχω δει και πάρα πολύ. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσει αυτός που θα το φέρει να το πάει στην παιδική χαρά, έτσι ώστε να νιώσει και αυτό σαν παιδί, σαν άνθρωπος να το χαρεί. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά τα προβλήματα, όπου είναι και άλλα ακόμη, έτσι, αλλά θα επιμείνω στο να υπάρχει ένας φύλακας με διπλή ασχόλια και να κάνει και τον ρόλο του διασώστη, να έχει ιατρικές γνώσεις, έτσι ώστε να προσφέρει την ασφάλειά του και να προστατεύει εκεί γενικά το χώρο. Κύριε Βοντεσιάνο, σε όλα αυτά, μερικά στην προηγούμενη τοποθέτησή μου είχαν αναφερθεί. Όμως, επειδή τα επαναφέρετε και είναι σημαντικά, πρέπει να σας πω το εξής. Σε όλες τις παιδικές χαρές, σε όλους τους παιδότοπους, να το πούμε έτσι, υπάρχουν κανονισμοί. Πρώτον, αν δείτε, υπάρχουν και ταμπέλες μέσα. Παντού υπάρχουν. Τώρα, αν βγει κανένα άλλο θέμα αυτό, ή κάποιο. Σπασμένες ταμπέλες. Ναι, κύριε Βοντεσιάνο. Εκείνο ο ρόλος λοιπόν του Δήμου να τις επισκευάσει. Ένα το κρατούμενο. Είχαμε πει, όσο είπατε για την ίση. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είπατε, παιδιά. Μα πριν είπα, έχουν όλη την ίση πρόσβαση. Δεν είναι μόνο αυτά που είπα, ίση πρόσβαση, δηλαδή να έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό, να μπουν τα παιδιά μέσα στα ρούχα, στα παπούτσια τους ή να έχουν το νερό τους κλπ. Αν έχουν όλα. Ακόμα, και καλώς το επαναφέρετε, έχει ίση πρόσβαση ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Και όχι μόνο, όχι τον φέρει ο γονέας του. Είχαμε πει σε άλλες εκπομπές, ο συνοδός του, που είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να έχει συνοδό, και όχι το γονέα μόνο. Τα έχουμε πει αυτά, κύριε Βοντεσιάνο, στη δημόσια διοίκηση. Δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο, να τα ξαναπούμε και τώρα. Βεβαίως θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Δεύτερον, οι περισσότεροι παιδότητες για αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, είναι περιφραγμένες. Απογορεύω, υπάρχουν πινακίδες που μέσα απογορεύουν κατοικίδια. Εάν απογορεύονται και παιδιά πάνω από μια ορισμένη ηλικία. Είναι άλλο και αυτά είναι θέματα ασφάλειας και κανονισμών τα οποία έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, όπως στα σκουπίδια που λέτε. Πριν λίγες εκπομπές μιλήσαμε για τα απορρίμματα. Ότι είναι υποχρεωμένη η δημόσια διοίκηση και υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί, είχαμε πει, προβλέπονται όλα από κανονισμούς και από νόμους. Και εδώ συμβαίνει το ίδιο, κύριε Βοντεσιάνο. Οι κανονισμοί υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ο μηχανισμός και οι χρηματοδότηση, είχαμε πει, να τηρηθούν. Και η πρόσληψη προσωπικού, κύριε Βοντεσιάνο, έχουμε πει, αλλά είχαμε πει ότι δεν είμαστε ανεξάρτητο κράτος. Άρα η δημόσια διοίκηση μας κόμματι το κρατείτε. Είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία έχουμε αναφερθεί. Είναι δυνατόν να λειτουργούν όλα καλά και μόνο η παιδική χαρά να μην λειτουργεί? Μα δεν λειτουργεί. Χάος παρακάτω τους έχουμε, το έχουμε πει αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε όμως? Όπως με βάση αυτά τα οποία συζητάμε, έτσι, αναφερόμαστε. Πού αυτά τα πράγματα και πού αυτά χωλαίνουν, να το πω έτσι, σε κάθε μορφή της δημόσιας δραστηριότητας και των πολιτών. Και από εκεί πέρα πάμε να δούμε εμείς σαν Ελλήνους Συνέλευσης τι έχουμε σκοπό να κάνουμε και πώς είναι γραμμένες προγραμματικές δηλώσεις και πώς θα λυθούν. Είναι τεράστια τα θέματα, όπως βλέπετε, και το ένα θέμα μπαίνει μέσα στο άλλο. Είπαμε και το σχολείο. Βεβαίως και εκεί είχαμε πει, αν θυμάστε, στις εκπομπές που κάναμε για την παιδεία, ότι είναι δυνατό στο σχολείο να υπάρχει γιατρός για πρώτες βοηθείες. Το είχαμε πει αυτό, το είχαμε θίξει. Και εδώ το ίδιο, στην παιδική χαρά, από το παιδί που δραστηριοποιείται 10 φορές περισσότερο σωματικά από ό,τι στο σχολείο του. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει
και πρώτες βοήθειες να υπάρχουν και φύλακας να υπάρχει. Τα πάντα πρέπει να υπάρχουν. Χαίρομαι που το κατανοείτε, κύριε Καραχρήστο, και γενικά όλη αυτή η διαδικασία ενός γονέα με τα παιδί του, με τα παιδιά του, από το να φύγει και να πάει στην παιδική χαρά, να είναι μία απόλαυση, να μην είναι μία περιπέτεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μιας και αναφερθήκατε εσείς για τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε γενικά το σχεδιασμό, γενικά για την παιδεία, για τα σχολεία, για την εκπαίδευση, γενικά δώστε μας την εικόνα, σας παρακαλώ. Ήδη τοποθετήθηκα πριν λίγο και είπαμε ότι ο παιδότοπος είναι σχόλη και η σχόλη είναι το σχολείο. Σε νέες βάσεις, κύριε Βοτετσιάνο, και από θέμα ασφάλειας και από θέμα ευεξίας των παιδιών, έπειτα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό. Δεν είναι θέμα η διατροφή του παιδιού? Το πρώτο. Ό,τι τρώμε είμαστε. Δεν είχαμε πει στις εκπομπές που κάναμε για το σχολείο και την παιδεία ότι το παιδί εκεί πρέπει ακόμα και να συντίζεται? Εδώ στην παιδική χαρά δεν θα έπρεπε να έχει το παιδί όλες προϋποθέσεις για να πάει? Γιατί είναι και θέμα μετάβασης. Είναι πολλά θέματα που δεν δίνουν ίση πρόσβαση σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο λοιπόν από νήπια, κύριε Βοτεσιάνο, μέχρι κάποια ηλικία, πέμπτη δημοτικού, έκτη θέλετε, μέχρι εκεί περίπου, είναι σχόλη. Και μέσα στο σχολείο είναι και ο παιδότοπος. Ή μέσα στον παιδότοπο είναι και το σχολείο. Εκεί είναι η πραγματική δηλαδή αναγνώριση, που το ίδιο το παιδί αναγνωρίζει τις αξίες του εκεί μέσα. Εκεί μέσα με το παιχνίδι του το παιδί θα αναγνωρίσει τις αξίες του, τις δυνατότητές του και τον εαυτό του. Βλέπετε ένα μικρό παιδάκι, κύριε Ποντισιάνο, μπορεί να παίζει σε μια τραμπάλα. Μπορεί να παίζει σε έναν. Να αρχίζει να τρέχει συνέχεια. Υπάρχουν παιδάκια που μόνο τρέχουν, δεν παίζουν άλλα παιχνίδια. Του αρέσει να τρέχει. Και ένα άλλο παιδί να κάθεται δίπλα με ένα φύλλο από ένα δέντρο πεσμένο και να παίζει 2 ώρες. Μπήκε κανένα ποτέ στην ψυχοσύνη του παιδιού, εκείνη τη στιγμή που παίζει με ένα φύλλο από ένα δέντρο επί 2 ώρες, τι πράγματα σκέφτεται? Είναι στο δικό του κόσμο, είχαμε πει το παιδί. Και κόσμος είναι το κόσμο, κύριε Βοτεσιάνου. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι τεράστιο το θέμα. Είναι το ίδιο το σχολείο, η ίδια η παιδεία. Και το παιδί, λέμε, και το σύνταγμα προβλέπει, η οικογένεια δηλαδή, είναι το θεμέλιο του έθνους. Από τις λίγες φορές που το Σύνταγμά μας μιλάει για έθνος, γιατί για κράτος και αυτό μιλάει το Σύνταγμά μας, αναγράφει να το πω, δεν μιλάει, δεν είναι λάθος έκφραση. Λοιπόν, μιλάει για έθνος, αναφέρεται σε έθνος. Οικογένεια. Οικογένεια είναι και το παιδί, γονέας και παιδιά. Αυτή είναι η οικογένεια. Κύριε Καραχρήστο, στο σημείο αυτό και λόγω της παρελεύσεως του τηλεοπτικού χρόνου θα ήθελα να πω το εξής, ότι ήρθε η εκπομπή αυτή να είναι το εφαλτήριο να φτάσει στα αυτιά κάποιων δημάρχων, τέλος πάντων κρατικών εδώ πέρα λειτουργών, έτσι ώστε να δούμε καλύτερες παιδικές χαρές και πιο ασφαλέστερες. Και μένει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όπου ήσασταν σήμερα μαζί μας και αναδείξαμε τα προβλήματα, αλλά και την αξία και την έννοια της παιδικής χαράς. Λίγα πράγματα είπε κύριε Βοτσιάνο, αλλά πιστεύω ότι επειδή όλα συνδέονται μεταξύ τους σε άλλες εκπομπές που θα... Πιθανόν δεν ξέρω ποια τι θεματολογία έχετε να συζητήσουμε μαζί. Θα δείτε ότι και στα άλλα θέματα θα μπαίνουν μέρη η παιδική χαρά και το σχολείο μπαίνει σε όλα. Βέβαια, όσον αφορά στα αυτιά των δημάρχων, κύριε Βοτσιάνο, η προϋπόθεση είναι αυτό που είπαμε, ότι ο παιδότοπος είναι και χώρος κοινωνικός για όλους τους πολίτες και για τους μεγάλους, γιατί εκεί αναπτύσσεται η διαλεκτική. Δεν έχουν άλλα περιθώρια με τον ρυθμό που διαβιώνουν οι πολίτες σε μια χώρα τώρα όπως η Ελλάδα παράδειγμα, αλλά και αλλού. Δεν βρίσκεται ο χρόνος οι γονείς, δηλαδή οι πολίτες, οι ενήλικες, να μιλήσουν μεταξύ τους. Ας είναι και οι νοικοκυρές, δεν έχει σημασία. Οι γυναίκες που πάνε το παιδί τους εκεί. Γιατί είπαμε, πάνε και οι γονείς το παιδί τους, πάρει και ο ένας γονέας, μπορεί να πάει και ο άλλος. Εκεί λοιπόν είναι ο τόπος ζήμωσης και της δημόσιας διαλεκτικής, να το πούμε έτσι. Και αν 10, 20, 50 γονείς αρχίζουν και προβληματιστούν και συζητήσουν χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα, τότε όχι στα αυτιά των δημάρχων θα φτάσει, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες θα τα ανατρέψουν αυτά. Δεν χρειάζεται να ανατρέψει ο δήμαρχος.
Οι ίδιοι οι πολίτες είναι η δύναμη, οι δημότες δηλαδή, αυτού του παιδότοπου, να το πω έτσι. Κύριε Καραχρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και συνοθεσία ήταν ο Νίκος Σαλονίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Βατισιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.